αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 η Σύρος. Σχολιάζοντας το γεγονός, ο πρόεδρος της Φάρης, Θανάσης Ηλιόπουλος, υπογράμμισε πως η διεκδίκηση από την πλευρά της Καλαμάτας προχωρά δυναμικά και με αισιοδοξία. Η Σύρος ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και άτυπα, εν πάση περιπτώσει, είχε θεωρηθεί υποψήφια. Το γεγονός ότι μειώνονται οι ανταγωνιστές ήταν σαφώς καλύτερο και πόσο μάλλον ήταν και σοβαρός ανταγωνιστής η Σύρος. Εμείς όμως συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Νομίζω δεν πρέπει να μας απασχολεί το τι κάνουν οι άλλοι, το τι κάνουμε εμείς. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, να είμαστε έτοιμοι στις προθεσμίες. Ήδη ο Έκτρο Τσαζούλης και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν το φάκελο με εντατικούς ρυθμούς. Θα έρθουν στοιχεία του φακέλου και ζητήματα που αφορούν το φάκελο στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. Καταλαβαίνετε, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι ένας φάκελος τεχνοκρατικός, όπου πρέπει να προβλεφθούν πολλά πράγματα για τις εκδηλώσεις, για τις υποδομές, οι χρηματοδοτήσεις. Απαιτεί πολύ σοβαρή δουλειά. Είμαστε αισιόδοξοι και για τον επόμενο καιρό ότι θα περάσουμε και για το τελικό αποτέλεσμα. Και μας ικανοποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μας αποκαλούν ένα από τα φαβορί. Μάλιστα είδα και κάποια δημοσιεύματα από την Σύρο που κουβεντιάζανε ότι αποσυρώταν η Σύρος και αναφέρανε την Καλαμάτα ως ένα από τα φαβορί. Αυτό όμως, λέω και πάλι, δεν μας εφησυχάζει. Εμείς δουλεύουμε με το σκοπό μας και το στόχο μας, που είναι να περάσουμε πρώτα στον επόμενο γύρο και στη συνέχεια το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτό για την πόλη της Καλαμάτας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναλέμε για ενημέρωση του κόσμου, όχι μόνο για τους Καλαματιανούς, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Η πολιτιστική πρωτεύουσα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μια πόλη η οποία, ακόμη και αν δεν πάρει το χρήσμα, δεν πάρει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, θα έχει να αποκομίσει, εφόσον γίνουν με ορθολογικό και σωστό τρόπο διαχείρισης όλα τα ζητήματα, θα έχει να αποκομίσει μόνο ωφέλη και μόνο θετικά πράγματα θα μπορούν να προβάλλουν.